Λοιπόν, Αθλητική Ενότητα, ο Γιώργος Μιμίκος είναι εδώ. Έχει έρθει και σήμερα με εκλεκτό καλεσμένο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Και πρέπει να σου πω ότι σήμερα θα αφιερώσουμε κυρίως την Αθλητική Ενότητα στις Αρχάνες και το Γιούχτα. Γιούχτα. Γιατί... Ο οποίος έχει και την εκδήλωσή του, νομίζω, μέσα στις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Την ερχόμενη Παρασκευή. Έχουν την κοπή της πίτας και το έφερε έτσι η συγκυρία να την κάνουν σε πάρα πολύ, με πάρα πολύ καλή ψυχολογία αυτή τη γιορτή. Γιατί χθες ο Γιούχτας άλλωσε την έδρα του Όφη Ιεράπετρας. Μετά από 4 χρόνια που ήταν αήττητος Όφη Ιεράπετρας στην έδρα του, ιτήθηκε από την ομάδα των Αρχανών, η οποία διεκδικεί ακόμα και το θαύμα ανόδου στην Football League. Ουσιαστικά ένα χωριό, το λέω με την καλή έννοια, κάνει τόσο μεγάλα πράγματα φέτος. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Σωτήρη τον Τζάτσο, που πρέπει να σου πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που βάζει τα γυαλιά σε όλους ή τους περισσότερους, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι ήδη 40. Έχει μπει στα 40, παίζει ακόμα ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει παίξει σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με το Εγάλεο. Και είναι χαρά μας όποτε έχουμε το Σωτήρη να μιλάμε μαζί του, γιατί μπορεί να πει για πάρα πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες, Σωτήρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και κάτι ακόμα που πρέπει να πω στην Νικολέτα πριν μιλήσουμε είναι ότι έχει γίνει μόνιμος κάτοικος Αρχανών. Δηλαδή, μένει, επέλεξε να μένει και στο χωριό. Εντάξει, είναι και ωραίο χωριό. Εντάξει, ήταν δική μου επιλογή, γιατί μου αρέσει η ηρεμία, η ησυχία. Και είναι και από τα ωραιότερα χωριά, όπως είπε η Νικολέτα. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα ωραία όμως είναι φέτος. Δηλαδή, η ομάδα. Πάει τρένο. Το χωριό σ' αρέσει, ο κόσμος όπως μου είπες σ' αρέσει. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν σε βλέπω να φεύγεις εύκολα από την Κρήτη. Εντάξει, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στην ομάδα από το καλοκαίρι που έχω έρθει. Υπάρχει ένα διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Έχουμε γίνει, έχει κολλήσει η χημεία, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Και να μην μας ματιάξω, πάνε όλα κατευχήν. Πραγματικά. Και αυτή τη νίκη χθες. Την περιμένατε, εντάξει, όταν πας να παίξεις ένα ντέρμπι είναι όλα πιθανά, αλλά το διπλό μέσα στην Ιεράπετρα ήταν η υπέρβαση για τον Γιούχτα, έχω την αίσθηση. Οπωσδήποτε, παίζαμε με τον πρωτοπόρο στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά σαν Σωτήρης εγώ θέλω να πω ότι η ομάδα μας έχει όλα τα χέρια, έχει και τους ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς που έχουμε. Έχουμε ένα προπονητικό team και ο κύριος Πίτσος και ο κύριος Κασοτάκης που, και ο Πέτρος ο Κυριακάκης, ο προπονητής των φυλάκων που γίνεται εξαιρετική δουλειά. Και για μένα δεν ήταν έκπληξη που κερδίσαμε. Άλλωστε το είπα και στις δηλώσεις μου 2 μέρες πριν τον αγώνα ότι πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πώς σας αντιμετώπισε και ο κόσμος, γιατί ο Όφη Ιεράπετρας παίζει με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει και ανακοίνωση του Γιούχτα για τη φιλοξενία. Ευχαριστή για τη φιλοξενία. Ήταν θετική η αντιμετώπιση από τους φιλάθλους του Όφη. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέσα σε κοσμικά πλαίσια. Είχε αρκετό κόσμο και ο κόσμος το χάρηκε. Και στο τέλος χαμογελάσαμε εμείς. Και στο τέλος, και αυτό είναι σημαντικό, το είδαμε και στα πλάνα, το βλέπουμε και στα πλάνα αυτή την ώρα που μιλάμε, ότι ο κόσμος της ομάδας της Ιεράπετρας χειροκρότησε και τη δική του ομάδα. Ήταν ένα μήνυμα πολιτισμού αυτό. Ναι, χειροκρότησε και τη δική του ομάδα και μας χειροκρότησε και εμάς στο τέλος του αγώνα που. Δεν το συναντάς αυτό συχνά στα γήπεδα στην Ελλάδα. Όχι, αλλά επειδή έχω ξαναπεράσει από την Κρήτη παλιά, στην Κρήτη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει. Με λίγες εξαιρέσεις, μόνο στην Κρήτη έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει. Ναι, συνήθως στο μεγαλύτερο ποσοστό μόνο στην Κρήτη. Σωτήρη, επειδή εσύ μπορείς να μιλάς διαφορετικά έχοντας τα χρόνια στην πλάτη σου και δεν το λέω με την κακή, είναι το λέω με την καλή. Ο Γιούχτας ακόμα και πρωτάθλημα δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει. Εγώ θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι πως δουλεύουμε και να είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, γιατί το να πας ψηλά πρέπει να είσαι ταπεινός και προσγειωμένος. Πιστεύω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Αλλά αυτό φάνηκε με το χθεσινό αποτέλεσμα ούτως ή άλλως. Ναι, εντάξει, όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, επειδή είμαστε μια ομάδα που έχουμε και ποιότητα και εμπειρία μέσα στην ομάδα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Φαβορεί όμως είναι ποιος. Εντάξει, αυτή τη στιγμή στις πρώτες 4 θέσεις είναι ο Εθνικός, η Ιεράπετρα, εμείς και ο Ιωνικός. Και πιστεύω πως αυτή τη στιγμή ο Εθνικός έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και έπειτα είμαστε εμείς με την Ιεράπετρα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό στην τρίτη εθνική μια ομάδα να έχει τόση εμπειρία, να συγκεντρώνει τόση εμπειρία μέσα στο ρόστερ της Ρουμπάκης, Τριανταφύλου, παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο όπως και εσύ. Και βέβαια ο μέσος όρος ηλικίας είναι λίγο ανεβασμένος,
αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι ανεβασμένος και ο δείκτης στη βαθμολογία, έχω την αίσθηση. Εντάξει, μπορεί να είμαστε, αναφέρετε αυτά τα παιδιά που είπατε τώρα, αλλά είμαστε παιδιά που αγαπάμε αυτό που κάνουμε και δουλεύουμε. Και υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή που αν το αγαπάς και δεν το αφήσεις, δεν σε αφήνει ούτε. Δεν έχω κάτι με την ηλικία σας. Είστε γενιά δική μου, δηλαδή. Προς Θεού. Απλά αν αγαπάς κάτι όπως αγαπάτε εσείς τη δουλειά, έτσι αγαπάμε εμείς και αυτό που κάνουμε. Αν δεν το αφήσεις, δεν σε αφήνει. Mm-hmm. Αν το αφήσεις, θα σε αφήσει και αυτό. Ναι, είναι κάποιοι παίχτες, το λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, που σταματάνε το ποδόσφαιρο πριν τα 40 και εσύ προσωπικά σου κινεί την περιέργεια αυτό. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει αλλιώς, έχω μεγαλώσει αλλιώς και αγαπάω αυτό που κάνω και είναι η ζωή μου όλη. Ναι, μα δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για να έχεις καλή φυσική κατάσταση και εντάξει, να μπορείς. Εντάξει, οπωσδήποτε. Είναι η δουλειά και οι θυσίες που κάνεις για να είσαι σε καλή κατάσταση. Είναι και τώρα που ήρθες και στην Κρήτη, κάνεις και την κριτική διατροφή, έχω την αίσθηση περισσότερο. Εντάξει, πάντα προσέχω τη διατροφή μου. Έχεις περάσει και από τα Χανιά. Υπάρχουν διαφορές, μιλάμε πάντα ποδοσφαιρικά. Από το ποδόσφαιρο εκεί με το ποδόσφαιρο που συνάντησες στο Ηράκλειο. Εντάξει, και στα Χανιά που έζησα 3 χρόνια ήταν καταπληκτικά χρόνια και εκεί πέρα. Και στο Ηράκλειο όμως εδώ και στις Αρχάνες που είμαι αυτή τη στιγμή ζω πολύ ωραία εκεί με τους ανθρώπους. Σε αγκάλιασε ο κόσμος. Και εμένα και όλα τα παιδιά μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Υπάρχει ένα εξαιρετικό επίπεδο ανθρώπων εκεί πέρα που αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα. Έχουμε μια διοίκηση που είναι εξαιρετική και ξέρει τι πρέπει να κάνει για μια ομάδα να λειτουργεί σωστά. Σίγουρα με συνεργασία με το τεχνικό team. Και υπάρχει ηρεμία. Mm-hmm. Πολύ βασικό. Αυτό είναι το βασικό, ναι. Και έτσι που σε ακούω, νομίζω ότι ήδη έχεις αποφασίσει είτε βγει ο Γιούχτας είτε όχι. Εσύ θέλεις να μείνεις Αρχάνες. Εντάξει, ακόμα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα, ναι, θα ήθελα. Είμαι καλά, περνάω καλά. Μην παρεξηγήσεις την ερώτηση, αλλά έχεις σκεφτεί πότε θα σταματήσεις. Εντάξει, περνάει από το μυαλό μου κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν όχι. Όσο μπορώ και όσο αντέχω, θα παίζω. Είναι ένα παρόμοιο παράδειγμα, θα έλεγα, ο Κιάσος, ο Κώστας. Έτσι που... Ναι, με το Κώστα είμαστε συμπαίκτες. Έχετε κάνει και συμπαίκτες. Ναι, στο Παζιάννα. Σημαντικό αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, Σωτήρη, και για τις άλλες ομάδες της Κρήτης. Σίγουρα με τον Όφη έχει παίξει πολλές φορές αντίπαλος. Ναι, ναι. Είναι σε δύσκολη θέση τώρα στη Super League, αλλά έχει γίνει μια νέα αρχή στην ομάδα, πολλά νέα πρόσωπα, νέα διοίκηση. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά για τον Όφη είναι μια μεταβατική χρονιά, επειδή πολλά χρόνια έλειπε από τη μεγάλη κατηγορία. Και είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Όφη, αλλά τώρα πιστεύω με τους ανθρώπους που μπήκαν στην ομάδα, άμα κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή και τους αφήσει χρόνο να δουλέψουν, πιστεύω ότι ο Όφη θα επανέλθει στο σωστό δρόμο. Πιστεύεις ότι θα έχει θέμα με την παραμονή του ή όχι? Οπωσδήποτε. Πρέπει να πάρει κάποια παιχνίδια, αλλιώς θα έχει θέμα. Πρέπει να πάρει κάποια παιχνίδια. Οπωσδήποτε, ναι. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου και τις ομάδες στη Football League, Εργοτέλη, Ρόδο, το... Τον Εργοτέλη έχω παρακολουθήσει. Έχει εξαιρετική ομάδα ο Εργοτέλης. Mm-hmm. Γιατί παίξαμε και κάποια φιλικά μαζί το καλοκαίρι. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα στην ομάδα. Και δεν ξέρω τι στόχους έχουν βάλει οι άνθρωποι. Πάντως γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Από τις ομάδες που πέρασες από τη Super League, γιατί είναι πολλές. Ξεχωρίζεις κάποια, ίσως το Εγάλο με το οποίο έπαιξε και Ευρώπη, κάτι άλλο? Οπωσδήποτε. Εκείνα ήταν πάρα πολύ ωραία και καλά χρόνια. Ήμασταν μια ομάδα, μια παρέα παιδιών πολύ νεαρή σε ηλικία και καταφέραμε το κατόρθωτο να βγούμε στην Ευρώπη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Θα ήθελα όμως και μια συμβουλή να δώσεις στα νέα παιδιά. Η Κρήτη και δει το Ηράκλειο, είναι μια πόλη που θα την έλεγα ποδοσφαιρομάνα. Όλα τα παιδιά με μια μπάλα είναι στα χέρια και στα πόδια. Και υπάρχουν και ακαδημίες, πάρα πολλές ακαδημίες. Μεγάλες επιτυχίες έχουν γίνει από τις μικρές ομάδες, ναι, από τα σχολεία του Ηρακλείου. Στα νέα παιδιά, τι θες να πεις? Θέλω να πω, αν αγαπάνε αυτό που κάνουν, να συνεχίσουν να το κάνουν και να δουλεύουν και να είναι ταπεινοί στη ζωή τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή τους, για να μπορούν να πάνε ψηλά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να κάτσεις μαζί μας να δούμε και λίγο τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, αν δεν έχεις αντίρρηση. Και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σε σένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.